Αποφασισμένος να βάλει τάξη στην καταβολή των επιδοτήσεων ώστε να σταματήσουν να εισπράττουν οι λίγοι σε βάρος των πολλών που δικαιούνται, όπως χαρακτηριστικά είπε, εμφανίστηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Χανιώτη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη, που ζητά την απόσυρση της επίμαχης κοινής υπουργικής απόφασης για τα βοσκοτόπια. Ετούνταν τη λήψη δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος, όπως σας είπαμε, ιδιωτικούς βοσκότοπους, έπαιρναν τα προβλεπόμενα χρήματα και την επόμενη χρονιά μίσθωναν σε τρίτους αυτούς τους ιδιωτικούς βοσκότοπους και ερχόντουσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο κράτος, για να πάρουν δημόσια κατανομή. Και εσείς μου λέτε να το αποσύρω τώρα αυτό. Τι κάνανε δηλαδή, πέρανε διπλά δικαιώματα. Εγώ σας λέω να ελέγξετε τις παρανομίες. Αυτό το οποίο σας ανέφερα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε με αναδρομική ισχύ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις νέες αλλαγές επηρεάζεται συγκεκριμένος αριθμός παραγωγών στην Ελλάδα, με το Σπύλο Λιβανό μάλιστα να παρουσιάζει στοιχεία για το πώς οι ελάχιστοι επιτίδιοι αμαυρώνουν ολόκληρο τον κλάδο. Θα έπρεπε, για να ακολουθήσουμε αυτό που λέτε εσείς, να περικόψουμε 30 εκατομμύρια ακόμα από το σύνολο των κτηνοτρόφων μας, προκειμένου να εξευρεθούν οι πόροι για να πληρωθούν οι επαιτήσεις των ελάχιστων αυτών επιτίδιων, των οποίων δυστυχώς εσείς σήμερα έρχεται εδώ να αποτελέσετε τη φωνή τους και οι οποίοι εκτός των άλλων αμαυρώνουν και το σύνολο του κλάδου των κτηνοτρόφων. Τους θεωρείτε όλους απατεώνες. Στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλος αριθμός από αυτούς. Πιστεύετε ότι είναι όλοι αυτοί απατεώνες? Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν το πιστεύω, ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ πολλούς από αυτούς ξέρω προσωπικά. Ο Σπύλιος Λιβανός αναφέρθηκε στη διασφάλιση 67 εκατομμυρίων ευρώ για τους πραγματικούς, όπως είπε, κτηνοτρόφους που επέφεραν οι αλλαγές στη σκία, ώστε να επέλθει δικαιοσύνη και ισονομία στο καθεστώς ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγώνας μας για να αλλάξει τις παθογένειες του παρελθόντος ενοχλεί. Ενοχλεί όμως τους λίγους, τους πονηρούς, τους φασαριόζους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ευνοεί τους πολλούς και τους νοικοκύριδες. Εγώ θέλω εξυγίανση, αλλά με δίκαιο τρόπο, με τρόπο που θα σέβεται τον πολίτη, με τρόπο που θα αναγνωρίζει τις αδυναμίες της πολιτείας και με τρόπο που θα επιτρέπει στην ορεινή κτηνοτροφία της Κρήτης να ζήσει, γιατί χωρίς την ορεινή κτηνοτροφία δεν υπάρχουν ορεινά χωριά της Κρήτης. Φοβάμαι, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ότι σας έχουν μπερδέψει. Στη δευτερολογία του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στους 57.897 επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις κυρώσεις άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν σε πάνω από 35.000 αφημοί, όπου σε συνδυασμό με τις πολιετές διοικητικές κυρώσεις σχεδόν 7,5 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 7.000 αφημοί, προκύπτει ότι έχουμε συνολικά σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ κυρώσεις σε περίπου 43.000 παραγωγούς. Εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε κάνει λάθος, και πράγματι κάποιο χλωρό καίγεται με τα ξερά, θα τη δούμε και θα τη διορθώσουμε. Εμείς έχουμε ως στόχο μας να ενισχύσουμε τους πραγματικούς κτηνοτρόφους.